Σαν σήμερα όμως, πριν από 30 χρόνια, κατακτούσε η Λάρισα το πρωτάθλημα. Είναι η μόνη ομάδα από την επαρχία που έχει κατακτήσει πρωτάθλημα ακόμα και σήμερα. Δηλαδή, μόνο ομάδες της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης έχουν κατακτήσει πρωτάθλημα Ελλάδος. Η Λάρισα το 1988 πέτυχε έναν απίστευτο άθλο. Σαν σήμερα, νίκησε τον Ηρακλή με 1-0 στο Αλκαζάρ την Πρωτομαγιά του 1988 με γκολ του αείμνηστου Γιώργου Μιτσιμπόνα και εξασφάλισε το πρωτάθλημα τρελαίνοντας όλη τη Λάρισα, όλη την πόλη. 18.000 άνθρωποι βρέθηκαν στο Αλκαζάρ, αλλά και σε όλη την πόλη ήταν εκπληκτικοί οι πανηγυρισμοί. Στο βίντεο που έχει ετοιμάσει ο Περικλής Μακρύς θα θυμηθούμε τις στιγμές εκείνης της ημέρας. Το σενάριο της ποδοσφαιρικής σεζόν που αναπαριστά μία από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις στην ιστορία του ελληνικού αθλητισμού κορυφώθηκε την Πρωτομαγιά του 1988. Ένα γκολ του Γιώργου Μιτσιμπόνα λίγο πριν τη λήξη του αγώνα με τον Ηρακλή οριστικοποίησε την κατάκτηση του τίτλου της πρωταθλήτριας Ελλάδας από τη Λάρισα. Μπαλαόρας πλασαρισά αυτό το κόρνερ, Αγορογιάννης θα κάνει τη σέντρα. Μπαλακόβεται προς το παρόν, επανέρχεται με το σουτ του Μιτσιμπόνα και είναι το 1-0 για την ομάδα της Λάρισας. Ένα εκπληκτικό γκολ από τον Μιτσιμπόνα 2 λεπτά πριν από τη λήξη του παιχνιδιού. Ήταν η ημέρα που το Αλκαζάρ, η πόλη της Λάρισας και όλη η φιλαθλή Ελλάδα βίωναν την εκοφαντική αποδόμηση ενός ταμπού, σύμφωνα με το οποίο το πρωτάθλημα κατέληγε εξορισμού στην Αθήνα ή τη Θεσσαλονίκη. Με μαέστρο τον καινοτόμο τότε προπονητή Γιάτσεκ Μοχ, που κάθισε στον πάγκο στους 29 από τους 30 αγώνες, την ιστορία έγραψε ένα σύνολο ποδοσφαιριστών σπάνιου ταλέντου που η συγκυρία συνέδεσε και εναρμόνισε. Μιχαήλ, Κολομητρούσης, Αγορογιάννης, Μιτσιμπόνας, Γκαλίτσιος, Καραπιάλης, Αλεξούλης, Βουτηρίτσας, Τσιόλης, Ζιώγας, Βαλαόρας, οι ποδοσφαιριστές που ως ενδεικτική ενδεκάδα κατέγραψαν το μεγαλύτερο χρόνο συμμετοχής. Κάτι σαν διαχρονικοί παιδικοί ήρωες που τα έβαλαν με ανώτερες δυνάμεις, νίκησαν και διαφοροποίησαν το συμβατικό σενάριο με έναν ανεπανάληπτο τρόπο. Γι' αυτό και η θέση τους στην ιστορία ήταν και παραμένει απολύτως διακριτή.